Βρισκόμαστε στο σύνδεσμο προπονητών ποδοσφαίρου Αθήνας, όπου ολοκληρώθηκε και η αιμοδοσία. Έχουμε κοντά μας την γιατρό του Ευαγγελισμού, την κυρία Κουτσογιάννη Παναγιώτα. Ήμουν μία από την ομάδα από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, που σήμερα ήρθαμε για να κάνουμε την εθελοντική αιμοδοσία στο σύνδεσμο, η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Παρότι ήταν η πρώτη υπήρξε προσέλευση, έτσι. Υπήρξε πολύ καλή προσέλευση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και από άλλους συνδέσμους ή και από τον ίδιο στον επόμενο χρόνο. Η ανάγκη για αίμα είναι μόνιμη στην Ελλάδα και ιδίως τώρα μετά την θεομηνία με τον COVID-19. Πάρα πολλοί αιμοδότες δεν προσήλθαν να δώσουν αίμα και οι ανάγκες ήταν μεγάλες, οπότε όσοι σύλλογοι ενεργοποιήθηκαν βοήθησαν πάρα πολύ τους ασθενείς που χρειάζονται αίμα. Θα πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να δώσει αίμα και κάθε αιμοδότης βοηθάει ουσιαστικά 3 ανθρώπους, διότι το αίμα δεν δίνεται όπως είναι ολόκληρο, αλλά οι αιμοδοσίες το χωρίζουν σε 3 διαφορετικά στατικά, άρα ένας αιμοδότης σώζει 3 ανθρώπους. Και ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να δίνει μέχρι και 4 φορές το χρόνο αίμα στην ενήλικη ζωή του. Ας πούμε δηλαδή κάθε 3 μήνες, έτσι. Κάθε 3 μήνες. Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Όσοι είναι υγιείς από 18 μέχρι 65 χρονών. Και η διαδικασία νομίζω είναι πολύ απλή, έτσι. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Ο μέσος αιμοδότης σε λιγότερο από 10 λεπτά έχει δώσει αίμα. Οι περισσότεροι κάτι μεταξύ 5 με 10. Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη προετοιμασία. Απλώς να είσαι σε μια καλή φυσική κατάσταση. Όταν θα πας να δώσεις, να έχεις πάρει ένα ελαφρύ πρωινό και να μπορείς να μας διαθέσεις 10 λεπτά από τη ζωή σου. Ο κόσμος δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα ενημερωμένος, νομίζω, κυρία Κουτσογιάννη, σε αυτό το θέμα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να ενημερωθεί και ως συνεχώς να. Γιατί και εμείς οι Έλληνες, νομίζω, γενικά τα περιμένουμε, νομίζω, από τους άλλους. Ενώ πρέπει μάλλον να κινηθούμε εμείς πιο δυναμικά σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον και σε αυτό το επίπεδο με την αιμοδοσία. Ίσως η έννοια του εθελοντισμού δεν είναι και στο DNA του Έλληνα, θα μπορούσα να πω. Ίσως ενεργοποιείται όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και πίεση. Πρέπει να το κάνουμε ακόμα και αν δεν υπάρχουν περίοδοι πίεσης. Πρέπει να οργανωθούμε και να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να πάθουμε απολύτως τίποτα αν είμαστε υγιείς. Καμία αιμοδοσία δεν πρόκειται να πάρει αίμα από κάποιον που δεν τηρεί και δεν πληρεί ορισμένες προϋποθέσεις ώστε να βάλει τη δική του ζωή σε κίνδυνο. Κανένας δεν πρόκειται να το κάνει. Κάποιο μήνυμα, κύριε Κουτσογιάννη, θα θέλετε να αφήσετε? Ότι αυτό το παράδειγμα το σημερινό θα θέλαμε να συνεχιστεί και από άλλους συνδέσμους, συλλόγους, ομάδες αιμοδοτών, ώστε να είμαστε αυτάρκης ως χώρα όσον αφορά την αιμοδοσία και να μπορούμε να καλύψουμε όλους τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, που μπορεί να είναι οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας. Σε ευχαριστώ πολύ. Γιατρέ, ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.